Οι έρευνες από την αστυνομία, όπως αποκάλυψε ο Αντένα, ξεκίνησαν μετά από καταγγελία την οποία έκανε ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, όταν πληροφορήθηκε από ιερείς της επαρχίας το κυκλοφορούσε επιστολή, σύμφωνα με την οποία αφαίρετο να είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια εράνων σε ναούς υπέρ συγκεκριμένου συνδέσμου για ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που χρήζουν θεραπεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε άλλες χώρες. Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, μετά από διακριτικές έρευνες, προχώρησαν χθες το βράδυ στη σύλληψη γυναίκας 33 ετών και διερευνούν κατά πόσον στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Πρέπει και οι ιερείς μας να συνηθίσουν να μην εμπιστεύονται τον καθένα, γιατί υπάρχει πολύ πόνος, πολύ φτώχεια σήμερα και δίνουν πίστη σε κάποιους που είναι επιτίδη. Έπρεπε να δουν ότι δεν υπήρχε υπογραφή σε αυτόν τον έγγραφο που τους έδωσαν, ούτε η σύνταξή ήταν σωστή. Η ύποπτη οδηγήθηκε το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο διέταξε την κράτησή της για 2 ημέρες, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να ανακαλύψει το ακριβές ποσό που έχει συγκεντρωθεί από τους παράνομους εράνους.